αναλογιζόμενο στην απέτηση πολλών φίλων, μελών και ψηφοφόρων της μεγάλης δημοκρατικής δημοτικής μας παράταξης Νέα Εποχή Νέα Δράμα για κάθοδο στις προσεχείς δημοτικές εκλογές του Μαΐου 2014 με ένα ψηφοδέλτιο, αποδέχτηκα την πρόταση που κατέθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Δράμας Δημήτρης Κυριαζίδης για διεξαγωγή εκλογικής διαδικασίας με βάση τους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου Δράμας μεταξύ εμού και του Χριστόδουλου Μαμσάκου. Παρόλο που η έντιμη και καθαρή προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον Ιούνιο του 2011 έχει την αποδοχή της μεγάλης πλειοψηφίας των δραμηνών και παρόλο που τον Οκτώβριο του 2012 με δική μου πρωτοβουλία άνοιξα εκ νέου τις διαδικασίες χάρη της ενότητας της δημοτικής μας παράταξης, εν τούτης αποδέχθηκα να εκθέσω και πάλι τον εαυτό μου στη δοκιμασία της κρίσης των συνδημοτών μου. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύω έμπρακτα για μια ακόμη φορά, πρώτον ότι δεν είμαι αλυσοδεμένος σε καμία καρέκλα, δεύτερον ότι δεν μιλάω για την ενότητα σε θεωρητικό επίπεδο και τρίτον ότι δεν διακατέχομαι από ιδιωτελή και ωφελημιστικά κίνητρα ή άλλου είδους σκοπιμότητες. Μοναδικό μου κίνητρο είναι να αγωνιστώ για μια καλύτερη κοινωνία δραμηνών, στην οποία θέση έχουν όλοι, ανεξαρτήτως ιδεολογικής τοποθέτησης. Ήδη έχω πραγματοποιήσει συναντήσεις με αρχικούς κομμάτων, τον κύριο Κουβέλη από τη Δημοκρατική Αριστερά, τον κύριο Καμένο από τους Ανεξάρτητους Έλληνες και εκπροσώπους κομμάτων, τον κύριο Μιχελάκη, τον κύριο Παπαμιμίκο και τον κύριο Ενίδη από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Τουλιάτο από τον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Κόλια Τσαρουχά από τους Ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Ματσούκα από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ψαριανό και Ανδρέα Παπαδόπουλο από τη Δημοκρατική Αριστερά, αλλά και με προέδρους συλλόγων, φορέων και σωματείων με στόχο ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες. Επιπλέον, το άνοιγμα που έκανα στους δραμηνούς από τον Ιούνιο του 2011, τόσο μέσα από τις τρεις γενικές συνελεύσεις της παράταξής μας, όσο και μέσα από τις ποικίλες κοινωνικές, επιχειρηματικές, περιβαλλοντικές και πολιτιστικές δράσεις, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση στην τοπική κοινωνία, αφού ήδη το ψηφοδέλτιό μας στελεχώνουν άξιοι, νέοι και άφθαρτοι συνδημότες μας από διάφορους ιδεολογικοπολιτικούς χώρους. Την απόφασή μου να μπω εκ νέου σε μια τέτοια επώδυνη διαδικασία με στόχο να τα βρούμε, όπως λέει ο πολλής κόσμος, έθεσα στην κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Νέα Εποχή Νέα Δράμα, στην κρίση των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων της παράταξης, καθώς και στα μέλη της παράταξης, σε διευρυμένη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία μας το απόγευμα της Τετάρτης 8 Ιανουαρίου. Το αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης, μετά από δημοκρατική συζήτηση και τοποθετήσεις όλων των συμμετεχόντων, ήταν η ομόφωνη, ξαναλέω, υιοθέτηση της απόφασής μου αυτής. Και θέλω εδώ να ευχαριστήσω από καρδιάς δημόσια όλους τους συνεργάτες μου για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Η κίνησή τους αυτή μου έδωσε ακόμη περισσότερη δύναμη και με οπλίζει με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και σιγουριά για το μέλλον. Δυστυχώς όμως η απόφασή μου αυτή, που εκφράστηκε από την πρώτη στιγμή στη συνάντηση της Παρασκευής 27 Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ εμού, του Χριστόδουλου Μαμσάκου, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη και του Προέδρου της Συνόδου Σωτήρη Συνόλα, δεν βρήκε ανταπόκριση. Και πλέον στην πράξη αποδεικνύεται για μια ακόμη φορά ποιος επιθυμεί την ενότητα και ποιος όχι. Όλα τα άλλα είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Ας μας κρίνει όλους ο λαός. Αλλά κι ας σταματήσει πια ο λαός να λέει, βρείτε τα. Εφόσον εγώ θέλησα για μια ακόμη φορά να τα βρούμε, με τον πιο έντιμο και δημοκρατικό τρόπο, ενώ ο Χριστόδουλος Μαμσάκος για μια ακόμα φορά είπε όχι. Και στο σημείο αυτό θέλω να πάρει θέση και ο πρώην δήμαρχος Θωμάς Μαργαρίτης. Οφείλει να πάρει θέση απέναντι στις χιλιάδες των ψηφοφόρων αυτής της παράταξης που τον τίμησαν με την ψήφο τους, κάνοντάς τον δήμαρχο από τις αρχές του 2004 μέχρι το τέλος του 2010. Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα μόνο στα λόγια και όταν έρχεται η ώρα για πράξεις να κρυβόμαστε. Εκτός κι αν συμβαίνει κάτι άλλο που εμείς δεν γνωρίζουμε. Τελευταία, πολλοί χρησιμοποιούν την ταυτότητα του ανεξάρτητου και του πολυσυλλεκτικού. Οι ίδιοι άνθρωποι όμως
χρησιμοποιούν τα γεγονότα ανάλογα με τα συμφέροντά τους, παραπλανώντας τους δραμηνούς και κυρίως εξυπηρετώντας τα επιχειρηματικά τους συμφέροντα. Γιατί πολιτικά εντάσσονται στην κατηγορία των καιροσκόπων. «Όπου φυσάει ο άνεμος, πάω», που λέγεται το τραγούδι. Ανεξάρτητο σημαίνει αγωνίζομαι μόνος μου, χωρίς να με διορίσει επικεφαλής κάποιο κόμμα, χωρίς να με φυτέψει κάποιο κόμμα. Και εμένα δεν με διόρισε, ούτε με φύτεψε κανένα κόμμα επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχος στη νέα εποχή, Νέα Δράμα. Πάλεψα, αγωνίστηκα και τσαλακώθηκα μαζί με τον κόσμο μέσα από διάφανες δημοκρατικές διαδικασίες που ποτέ άλλοτε δεν είχαν ξαναγίνει στη Δράμα, από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι και σήμερα. Και θα συνεχίσω να παλεύω, θα συνεχίσω να αγωνίζομαι και να τσαλακώνομαι κάθε φορά που θα χρειάζεται να το κάνω. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το είχαμε πει από την αρχή. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εγώ δεν επιθυμώ να γίνω ένας δήμαρχος ατσαλάκωτος σε ένα χλιδάτο γραφείο. Εγώ προσδοκώ να γίνω ένας δήμαρχος που θα είναι μαζί με το λαό στους δρόμους και στις πλατείες και θα αγωνίζεται για τα συμφέροντά του. Ένας δήμαρχος που θα είναι μπροστάρης στους αγώνες και όχι απώντας. Ανεξάρτητος επίσης, δεν σημαίνει ότι δεν προσέρχομαι σε διάλογο για να στηριχτώ εκ των υστέρων. Και σε αυτόν τον ειλικρινή διάλογο με τους δραμηνούς δεν έκρυψα ότι επιζητώ τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Όπως επιζητώ όμως και τη στήριξη όλων. Επιζητώ και τη στήριξη άλλων κομμάτων, συλλόγων και φορέων με τα οποία διατηρώ ανοιχτό διάβλο επικοινωνίας. Σκοπός μας είναι η νίκη στις προσεχείς δημοτικές εκλογές. Ο Δήμος Δράμας είναι σε κακά χέρια, με αποδείξεις πλέον. Δεν έχουμε καιρό για χάσιμο. Ενωμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε μια δημοτική παράταξη, ανοιχτή σε όλους τους δραμηνούς. Υπάρχουν υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι που προέρχονται από όλους τους χώρους. Και αυτό, όπως είπα πριν, με την ανεξαρτησία, αυτή η καραμέλα πρέπει να σταματήσει. Ανεξάρτητος είναι αυτός που αγωνίζεται. Δεν σημαίνει ότι επειδή προσερχόμαστε σε κάποιον διάλογο χάνουμε την ανεξαρτησία μας. Για μας το κόμμα μας είναι η Δράμα. Από εκεί και πέρα, αν κάποιοι κομματικοί μηχανισμοί βλέπουν ότι μπορούν να εμπιστευτούν στη δημοτική μας παράταξη τις στηρίξεις, αν θέλετε, και εμείς να τις αξιοποιήσουμε προς όφελος των δραμηνών, εδώ είμαστε για να το πράξουμε. Εμείς επιζητούμε τις συνεργασίες, δεν αποκλείσαμε κανέναν. Προσωπικά εγώ νομίζω αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ για τρίτη φορά να βάζω τον εαυτό μου σε αυτή τη δοκιμασία. Και όπως σας είπα, από την πρώτη στιγμή, στην πρόταση του βουλευτή, είπα ναι. Την τρίτη μέρα των Χριστουγέννων που βρεθήκαμε για πρώτη φορά οι τέσσερις μας και ετέθη αυτό το θέμα, εγώ είπα ναι. Και πρέπει να σας πω εδώ ότι όποιος και αν έκανε το κάλεσμα, από όπου και αν ερχόταν αυτή η πρόταση, εγώ πάλι ναι θα έλεγα. Γιατί έχω μάθει να μιλάω με έργα. Στα λόγια όλοι και σε θεωρητικό επίπεδο είμαστε καλοί. Το θέμα είναι τι κάνουμε όταν έρχεται η ώρα των έργων. Αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτό είναι που λέω ότι δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Το κάλεσμα που κάνω στον Θωμά Μαργαρίτη έχει να κάνει σχέση με την ιδιότητά του ως προκατόχου μου στη θέση που βρίσκομαι σήμερα. Σεβόμαστε και τιμούμε το έργο του Θωμά Μαργαρίτη. Ήταν επικεφαλής της παράταξής μας για 6 χρόνια, διετέλεσε δήμαρχος και επειδή συχνά πυκνά ακούμε στο δημόσιο λόγο του, είτε προφορικό είτε γραπτό, να ομιλεί για την ενότητα, εδώ είχαμε τώρα, πιστεύω, το απόγειο της δημοκρατικότητος με αυτήν την εκ νέου έκθεσή μου σε διαδικασίες. Δεν μπορεί λοιπόν μόνο στα λόγια να λέμε ότι δύναμή μας είναι η ενότητά μας. Όταν έρχεται η ώρα πρέπει να το δείχνουμε με έργα. Αυτό λοιπόν εγώ ζητώ από τον κύριο Θωμά Μαργαρίτη, να δείξει πλέον με έργα πόσο τον ενδιαφέρει η ενότητα της παράταξης η οποία τον έκανε δήμαρχο από τις αρχές του 2004 μέχρι το τέλος του 2010. Άρα λοιπόν εσείς καλείτε τον κύριο Μαργαρίτη να αποδείξει τις πράγματα αυτά τα οποία κηρύσσει περί ενότητας. Αυτό λέω. Αυτό λέω γιατί εμείς αυτό κάναμε. Εγώ εκθέτοντας τον εαυτό μου ξανά στη διαδικασία, στην πρόταση του βουλευτή, απέδειξα ότι δεν είμαι αλυσοδεμένος από καμία καρέκλα. Δεν μιλάω για την ενότητα σε θεωρητικό επίπεδο και δεν διακατέχομαι από ωφελημιστικά ιδιωτελή κίνητρα. Το κίνητρό μου είναι να παλέψω μαζί με τους συνεργάτες μου για μια καλύτερη κοινωνία δραμηνών.